Μεσόγειος 105,4 Νάξος. Ξανά σε βλέπω εδώ κοντά και η καρδιά μου χτυπά δυνατά. Ξανά μου κόβε τη μιλιά, χαζεύω τη γλυκιά σου ομορφιά. Φωτιά. Αν νιώθετε έτοιμοι να χορέψετε, έχετε απόλυτο δίκιο. Τώρα αρχίζει η βραδιά. Ήχος καταπληκτικός. Καινούριο τραγούδι. Από έναν νέο καλλιτέχνη. Νέο και δυναμικό. Και έτοιμο να σας κάνει να σηκωθείτε. Είμαστε μαζί. Σε μια εποχή που ακούμε όλα άσχημα νέα, ένα θετικό μήνυμα με το τραγούδι «Το χαμόγελό σου» κάνει τη διαφορά. Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή Music Waves on the Air. Είμαι ο Leslie Georges, κοντά σας, έως τις 4 η ώρα. Δευτέρα με Παρασκευή, Music Waves on the Air. Και σήμερα, πρώτη εκπομπή του νέου προγράμματος του Μεσόγειος FM, έχουμε για σας μία ευχάριστη έκπληξη. Γιατί όχι μόνο ακούμε το τραγούδι, το χαμόγελό σου, που είναι από τον Αραμαΐ. Αραμαΐ, ρωτάτε, ποιος είναι ο Αραμαΐς? Θα μάθουμε παρέα. Φιλήσου στο λαιμό μου, τα μάλια σου στο πρόσωπο. Ο Αραμαΐς με το χαμόγελό σου. Τον έχουμε κοντά μας στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα από την Άξο. Αραμαΐ, μας ακούς? Ναι, γεια σας, τι κάνετε? Πολύ καλησπέρα, δόξα τω Θεώ. Εδώ κάτω στις Κυκλάδες, στο Αιγαίο, πανέμορφα. Όλα καλά. Τι ακούμε, τι ωραία πράγματα ακούμε. Αραμαΐ, ναι. Όνομα ξεχωριστό, κυλάει έβυχο στα αυτιά. Είναι πολύ χαρακτηριστικό, εύκολο στη θύμηση, έτσι δεν είναι? Ναι, φυσικά. Είναι γεωργιανό όνομα από ό,τι καταλαβαίνω. Είναι αρμένικο. Είναι αρμένικο όνομα, ναι. Είναι έβυχο, είναι ωραίο. Αραμαΐς, και σου εύχομαι σούπερ καλή επιτυχία με αυτή τη νέα σου προσπάθεια, Αραμαΐ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, Αραμαΐ, είσαι, ναι, γεννημένος το 1989, έτσι δεν είναι? Ναι, 1989. Άρα είσαι 23 χρονών. Ναι, 22-23 πάω. Μάλιστα, έχεις γεννηθεί στην Αθήνα? Έχω γεννηθεί στη Γεωργία, αλλά μεγάλωσα εδώ, Ελλάδα. Σούπερ, στη Γεωργία, μακριά. Πόσο χρονών ήρθες στην Ελλάδα? Ήμουνα 5 χρονών. 5 χρονών. Σούπερ, σούπερ. Λοιπόν, αφού ήρθες εδώ 5 χρονών, εσύ ξέρω ότι έχεις γράψει το πρώτο τραγούδι σου στα 10. Δηλαδή, να θεωρήσουμε τώρα μετά από 13 χρόνια ότι είσαι ήδη παλιός στο επάγγελμα, έτσι? Ή κανένα. Έτσι δεν είναι? Ναι. Καθώς εμείς μιλάμε, θα βάλουμε και ένα δεύτερο τραγούδι από σένα, να ακούσουμε λίγο την αρχή, έτσι? Λέγεται, ναι, «Με σένα κόλλησα». Θέλω να παρατηρήσω ότι στο τραγούδι που μόλις ακούσαμε, δεν ακούσαμε το τέλος, αλλά θα το ξαναακούσουμε, καταπληκτική κιθάρα, σόλο στο τέλος εκεί πέρα. Όλο το τραγούδι έρχεται και δένει, αλλά αυτό το σόλο έτσι άγγιξε και με, ναι, κάτι πολύ μέσα μου, γιατί ξυπνάει και μνήμες, όχι μνήμες, έτσι ξυπνάει αισθήσεις rock. Πολύ ωραίο και έτσι παντρεμένο με τον σύγχρονο ήχο, πανέμορφα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το δεύτερο τραγούδι που λέγεται «Με σένα κόλλησα». Εδώ είμαστε, έτσι, Αραμαΐ? Ναι, φυσικά. Ερχόμαστε πάλι. Right on. Good sounds. Ready for some fun? Πέρνα μπροστά μου και χαμογελά. Είμαι ερωτή.
ερωτάς μας. Άρα Μαΐ, το χαμόγελό σου, έλα κοντά μου, χαμογέλα. Νομίζω ότι πας κόντρα στην εποχή σου. Κάνω λάθος? Όχι, νομίζω. Δεν ακούμε κάθε μέρα τόσο άσχημα, τόσο άσχημα, τόσο άσχημα. Ναι, ακούμε. Έτσι είναι, μπράβο, μπράβο. Αυτό είναι σούπερ μήνυμα προς όλους μας, προς κάθε γενιά. Και νεολαία, αλλά και μεγαλύτερους. Και ακόμα και πολύ μεγαλύτερους, έτσι δεν είναι? Ναι. Πρέπει να έχουμε θετική στάση στη ζωή, να κάνουμε ό,τι μπορούμε, να πάμε όλοι μπροστά, όλοι παρέα. Γιατί άμα ο καθένας κλειστεί στον εαυτό του, άκρη δεν θα βρούμε. Το μόνο σίγουρο, ε. Μπράβο, Ραμαΐ. Πολύ χάρηκα σήμερα που έχουμε αυτή την ευκαιρία να πούμε λίγα λόγια και να τονίσουμε ότι η μουσική σκηνή στην Ελλάδα είναι, αν ήταν, ανέκαθεν, θα είναι πάντα δυναμικότατο σε κάθε μορφή του. Από το σύγχρονο, στο παραδοσιακό, σε όλες τις μορφές του. Και ήρθες και εσύ, Ραμαΐ, να προσθέσεις και τη δική σου νότα και το δικό σου τόνο σε όλα αυτά. Ασχολείσαι λοιπόν, είπαμε λίγο νωρίτερα, ασχολείσαι από 10 χρονών, έγραψες το πρώτο τραγούδι σου. Ναι, φυσικά προέρχεσαι και από οικογένεια μουσικών, ε. Ναι, φυσικά ο μπαμπάς μου πάντα ασχολούταν με τη μουσική, είχε ένα γκρουπ παλιά και μετά άρχισα να ασχολούμαι και εγώ, πήρα την καλλιτεχνική φλέβα. Τον άκουγε τον μπαμπά με στο στούντιο, με στο σπίτι, να κάνει πρόβες και αυτά. Όταν μεγαλώνει. Έβγαλε και το κομμάτι κόλλησε τώρα. Πολύ καλά έκανες. Είχες την τύχη να ερμηνεύσει το πρώτο σου τραγούδι ο μπαμπά σου. Το ερμηνεύσατε μαζί τουλάχιστον. Ναι, το ερμηνεύσαμε μαζί το πρώτο κομμάτι. Σούπερ, σούπερ. Εμείς τώρα εδώ στο σταθμό έχουμε δύο τραγούδια από σένα. Όπως τα είπαμε, είναι το χαμόγελό σου. Ακριβώς. Έχεις βγάλει ολόκληρο δίσκο. Περιμένουμε, αναμένουμε και άλλη κυκλοφορία. Είναι, ο δίσκος μου περιέχει 5 κομμάτια. Δηλαδή είναι κάτι ενδιάμεσο σε single και κανονικό. Πολύ καλό. Με 5 κομμάτια συνολικά, ναι. Πάνω, έτσι, και έχει ήδη κυκλοφορήσει. Ναι, έχει ήδη κυκλοφορήσει εδώ και ένα μήνα από τη Music Traction, δισκογραφική, και θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον κύριο Γιάννη Μπασιώτη και τους συνεργάτες του που με υποστηρίξανε και πήγαν όλα καλά. Είναι πολύ σημαντικό να έχει σωστούς και πρόθυμους συνεργάτες πάντα. Ναι, φυσικά, πάντα. Χωρίς το κατάλληλο κόσμο γύρω σου είναι πολύ δύσκολο. Δεν κάνεις, είναι πολύ δύσκολο τα πράγματα. Έτσι είναι, έτσι είναι. Υπάρχει και διαδικτυακή πύλη που φίλοι μας μπορούν να σε γνωρίσουν καλύτερα, Ραμαΐ? Ναι, έχω πολλά site στο ίντερνετ, άμα σχάρει το Facebook, το Infactor, το MySpace. Θα με βρούνε με το όνομα Ραμαΐς, αν το γράψουν στα λατινικά. Στα λατινικά και στα ελληνικά, φαντάζομαι. Ναι, γιατί... στα ελληνικά φυσικά. Έτσι είναι, βράδυ. Γιατί το Google δεν κάνει πλέον διάκριση στην, ναι, γλώσσα, είτε ελληνικά ψάχνουμε είτε αγγλικά, το ίδιο κάνει. Πολύ ωραία. Και πες μας, επειδή δεν έχουμε ακούσει και δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να ακούσουμε τα άλλα τρία τραγούδια, αλλά θα το επιδιώξουμε εδώ στο Μεσόγειος πολύ σύντομα να αποκτήσουμε το CD, ναι, για να παίξουμε και άλλα τραγούδια. Τα άλλα τρία που είμαστε σίγουροι, αν κρίνουμε από τα δύο τραγούδια που έχουμε ήδη ακούσει, ότι θα είναι εξίσου καταπληκτικά και θετικά τραγούδια. Ναι, είναι επίσης δυνατά κομμάτια, σας ευχαριστώ πολύ. Είναι πάντα στον ίδιο ρυθμό, δηλαδή είσαι μέσα στην σκηνή της νεολαίας, 23 χρονών. Έχει τεράστια πήχηση η σύγχρονη μουσική, η χορευτική μουσική στην νεολαία. Έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Συμμετέχει η νεολαία στα τραγούδια? Ωραία, ακούμε ένα χορευτικό κομμάτι, το χαμόγελό σου, ναι, που έχει ένα backbeat που σε σηκώνει, σε κάνει να κουνάς. Άμα κάθεσαι έστω το γόνατό σου, το χέρι σου, κάτι θα κουνήσεις, έτσι δεν είναι? Ναι, η νεολαία όμως σε σηκώνεται. Ναι, φυσικά. Έτσι είναι. Είναι δυνατά κομμάτια και βλέπω... Δηλαδή, όταν εσύ εμφανίζεσαι live, έχεις τη συμμετοχή της νεολαίας να τους κάνεις να σηκωθούν. Είναι, ναι, πολύ φυσικά σημαντικό. Φυσικά, φυσικά. Σηκώνονται, χορεύουν, τραγουδάνε μαζί μου.
Η τελευταία σου ζωντανή εμφάνιση πότε ήτανε? Ήτανε αυτό το Σαββατοκύριακο στις 8 του μηνός που έγινε στην Αθήνα, στο Ήλιον, που βρίσκεται στη Βόν 493, συγγνώμη. Στο Join Us Club, έτσι? Στο Join Us Club, ναι, φυσικά. Στο Join Us Club στο Ήλιον, στην Αθήνα. Και υπάρχει περίπτωση να είσαι ξανά εκεί? Ναι, υπάρχει φυσικά πρόγραμμα για το χειμώνα? Φυσικά, αν πάνε όλα καλά, πιστεύω θα πάνε όλα καλά, θα ξαναεμφανιστώ εκεί και σε άλλα μέρη, σε όλη την Ελλάδα. Πολύ καλό, γιατί και οι Κυκλάδες έχει πολύ νεολαία, που αυτή η νεολαία ανεβαίνει, κατεβαίνει από Αθήνα Κυκλάδες. Και σίγουρα η νεολαία των Κυκλάδων συμμετέχει δυναμικά και αυτή, ναι, στη σκηνή της νεολαίας, ναι, των Αθηνών. Ναι. Έχεις πολλή ενέργεια στη μουσική σου, αντέχεις όλη αυτή την ενέργεια, σε κουράζει καθόλου? Αντιθέτως, είσαι energizer και έχεις άλλα τόσα και άλλα τόσα και άλλα τόσα. Ναι, δεν είμαι παιδί γενικά με ενέργεια, πιστεύω, ειδικά όταν βγαίνω στη πίστα, εγώ δεν κουράζομαι. Όταν έχει σχέση με τη μουσική, χορεύω συνέχεια. Αυτό είναι το πολύ αισιόδοξο, αλλά το θέμα είναι ότι συνάμα με την πολλή ενέργεια που χρειάζεσαι και στην ζωντανή εμφάνιση σαν δημιουργός των τραγουδιών, ναι, αυτό σε βάζει και σε χρειάζεται και επιπλέον ενέργεια για, ναι, την έμπνευσή σου, δηλαδή είναι, ναι, πρέπει να έχεις πολύ θετική στάση. Μπράβο, ναι, ρε Μαΐ, πολύ ωραίο. Έχω διαβάσει ότι έχεις βγάλει την σχολή, η Πανεπιστημιακή Σχολή Αθηνών Ηχοληψίας, έτσι? Ναι, ναι, ή κάνω έχω λάθος? Σπουδάσει 3 χρόνια στο τομέα ηχοληψίας και μουσικής τεχνολογίας. Δουλεύεις στο αντικείμενό σου? Δουλεύω, ακούστε να σου πω, ακόμα όχι επαγγελματικά, ερασιτεχνικά, ας το πούμε, πάνω στην ηχοληψία. Εντάξει, και στην ηχοληψία των δικών σου Των δικών κομματιών. Μου, ναι, έχω δουλέψει εγώ και στις παραγωγές ειδικά, γιατί γράφω και παραγωγές εκτός από το τραγούδι. Η μουσική σου δημιουργείται στον υπολογιστή, δηλαδή μόνο σου δημιουργείς ολόκληρο, ναι, συνολικά τον ήχο? Ναι, ναι, φυσικά, όλα μόνος μου, στο home studio που έχω στην Αθήνα. Και μετά οι στίχοι, είδα στο βιογραφικό ότι διάφοροι έχουν γράψει στίχοι για σένα. Ναι, ναι, εσένα. Συνεργάτες μου, οι φίλοι μου, με βοηθάνε πολύ, με υποστηρίζουν. Εσύ γράφεις καθόλου στίχους? Στίχους μερικές φορές, αλλά περισσότερο παραγωγές. Είναι, έτσι, δηλαδή, είναι, σε όλα τα κομμάτια. Και η μουσική, μόνο η μουσική είναι τεράστιο μέρος του κάθε τραγουδιού και είναι, δίνεις, και η ερμηνεία, φυσικά. Και η ερμηνεία, ακριβώς. Αλλά εσύ δίνεις πολύ από τον εαυτό σου στην δημιουργία της μουσικής. Ναι. Πολύ σημαντικό. Άρα εμείς θέλουμε να βρούμε τώρα και γενικό τίτλο του CD, υπάρχει? Ναι, φυσικά υπάρχει. Ο τίτλος του CD είναι «Μεσένα κόλλησα», όπως είχαμε ακούσει και πριν, το οποίο είναι ένα κομμάτι που το ερμηνεύουμε το φίλο μου και συνεργάτη, Στάθη Σκλαβενίτη. Πάμε να ακούσουμε ένα λεπτό λίγο πάλι το χαμόγελό σου και θα συνεχίσουμε την κουβέντα. Okay. Κάτι ακούμε για πράκτορα. Μήπως είσαι και μυστικός πράκτορας, φίλε μου? Πες μας λίγο για τον πράκτορα. Ναι, είναι ο φίλος μου γενικά. Με βοηθάει. Α, ο πράκτορας είναι φίλος σου, έτσι? Ναι. Okay. Είναι το ψευδόνυμο, δηλαδή, του Στάθη Σκλαβενίτη. Ωραίος. Σε τέλος και αρχή. Με σένα κόλλησα, με σένα κόλλησα. Με σένα κόλλησα, με σένα κόλλησα. Με σένα κόλλησα, ξεχνάω τα παλιά. Με σένα κόλλησα και δεν αλλάζει πια. Με σένα κόλλησα, με σένα κόλλησα.
φυσικά να ζητήσω και συγγνώμη γιατί είπα ότι θα ακούσουμε και πάλι το κομμάτι το χαμόγελό σου, αλλά εμείς ακούμε το «Με σένα κόλλησα». Τρόπους γρήγορα βρες μου, εμείς οι δυο μαζί να μείνουμε για μια ζωή. Όλα τώρα μου οδηγούν σε σένα, μέσα σ' όνειρα παγωμένα που στο χρόνο πίσω αφημένα μας πληγώνουν και οδηγούν στο ψέμα. Δεν το περίμενα να γίνει. Άρα Μαΐ, Κυκλάδες, έχεις έρθει ποτέ? Όχι, δεν έχω έρθει ποτέ, αλλά πιστεύω. Διακοπές δεν έχεις κατεβεί Κυκλάδες? Κάποιο όχι. Καλοκαιράκι σου? Όχι, είμαι συνέχεια Αθήνα δηλαδή. Το καλοκαίρι ήμουν συνέχεια Αθήνα. Όλα τα τελευταία χρόνια? Ναι, τα τελευταία 2-3 χρόνια είμαι συνέχεια Αθήνα, ασχολούμαι με τη μουσική συνέχεια τώρα. Αμάν. Oh, να πάρει το στούντιο κάτω στην παραλία μαζί σου το καλοκαίρι. Μπορεί να κάθεσαι μέσα στο καμίνι των Αθηνών να δημιουργήσει μουσική. Θα έχει περισσότερη έμπνευση έτσι, με μερικέ φοίνικε μπροστά σου και μια ξαπλώστρα. Εντάξει, χειμωνιάζει σιγά σιγά, αλλά εμεί θέλουμε να θυμίσουμε καλοκαίρι. Γιατί και η μουσική αυτή είναι ό,τι καλύτερο για καλοκαίρι. Άρα εσύ κάθεσαι και γράφει τη μουσική για να ακούνε άλλοι στη Μύκονο το καλοκαίρι καθώ κάθονται στα beach bars, έτσι. Όχι, πρέπει και εσύ να έρθει κάτω στα beach bars. Να σε δουν από κοντά. Σίγουρα έτσι θα γίνει. Ακούμε καταπληκτικούς ήχους από τον Μεσόγειος FM και την εκπομπή Music Waves on the Air. Αυτός είναι ο Αραμαΐς. Νέος, δυναμικός και ένα όνομα που σίγουρα θα θυμηθείτε. Ένα όνομα που σίγουρα θα ξανακούσετε και θα ξαναδείτε. Λοιπόν, Αραμαΐ, είπαμε ότι δουλεύεις ερασιτεχνικά στο αντικείμενό σου, την ηχοληψία. Άρα ουσιαστικά ο χρόνος που επένδυσες για την ώρα στο πανεπιστήμιο αξιοποιείται για χάρη σου. Ναι. Το αξιοποιείς το έπακρον γιατί το ακούμε. Το ηχητικό αποτέλεσμα είναι άρτιο, είναι τέλειο, δεν υπάρχει ψεγάδι, είναι πανέμορφο. Και αυτό που χρειαζόμαστε όλοι να ξεσηκωθούμε λίγο. Μπας και ξεχάσουμε και τα καθημερινά. Φωτιά. Τώρα ακούμε το χαμόγελό σου. Μαγικά σου. Και να είστε σίγουροι όλοι ότι θα το ακούμε και συχνά. Τώρα αρχίζει βραδιά. Ακούω τη φωνή σου στα όνειρά μου και δυναμώνει τα φτερά μου. Άρα Μαΐ, εμείς από εδώ, από την Άξο, από το Μεσόγειος FM, από τις Κυκλάδες, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ώρα που μας διέθεσε σήμερα για αυτή την κουβέντα. Και εγώ επίσης θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ που μου δίνει την ευκαιρία να παρουσιάσω την πρώτη μου δισκογραφική δουλειά. Επίσης, Αραμαΐ, να σε ευχηθούμε καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις από εδώ και στο εξής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ξέρεις ότι ο Μεσόγειος FM είναι εδώ. Είμαστε μακριά μεν, αλλά είμαστε εδώ. Και ό,τι νέα έχεις να μας στέρνεις, θα χαρούμε και μελλοντικά να τα ξαναπούμε. Και είπαμε ότι αυτό το χειμώνα που μας έρχεται, σε αυτό το μαύρο χειμώνα που μας έρχεται, μία ακτίδα φωτός μέσα σε αυτό τη μαυρίλα λοιπόν, θα είναι στο Join Us Club που είναι στο Ήλιον, έτσι. Και είναι κλαμπ νεολαίας. Είναι νεολαίας, μαζεύονται νεολαία εκεί.
Super. Άρα και φίλοι μας που μας ακούνε και θα βρεθούν το χειμώνα επάνω στην Αθήνα, θα μπορούν να ενημερώνονται φυσικά μέσω ίντερνετ, γιατί στην εποχή μας δεν χρειάζεται και άλλος τρόπος ενημέρωσης. Αυτοί που θέλουν να βρούνε το Join Us Club στο Ήλιον θα το βρούνε και το πρόγραμμα, και είπαμε ό,τι πληροφορίες θέλετε να μάθετε περαιτέρω για τον Αραμαΐ θα μας πει αμέσως τώρα ο ίδιος. Τις διευθύνσεις πάλι μέσω email, Facebook και αυτά, που μπορείτε να βρείτε ό,τι θέλετε να μάθετε. Για πες μας, Αραμαΐ. Ναι, φυσικά είναι το Facebook που έχω, το MySpace, το InFactor, το Music Wave, έχω πολλά. Okay. Αραμαΐς, λοιπόν. Ναι. Ψάξτε το Google αμέσως, είτε λατινικά είτε ελληνικά, θα βρείτε τις πληροφορίες. Αραμαΐ, από το Μεσόγειος FM, από μένα, ευχαριστούμε και πάλι πολύ. Καλό απόγευμα να έχεις. Εγώ σας ευχαριστώ. Σούπερ. Γεια χαρά. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Bye.